Η Clone Robotics αποκάλυψε ένα επαναστατικό ανθρωποειδές ρομπότ, το Clone Alpha. Με την ενσωμάτωση συνθετικών οργάνων και τεχνητών μυών, που έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται το ανθρώπινο σώμα, η Clone Robotics θέλει να φέρει επανάσταση στην αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ. 3 χρόνια μετά την επίδειξη ενός ιδιαίτερου ρομποτικού βραχίωνα, η Clone Robotics φέρνει κάτι πολύ πιο μεγάλο. Η εταιρεία έχει αρχίσει να δέχεται προπαραγγελίες για το Clone Alpha, λέγοντας ότι είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα ρομπότ των ανταγωνιστών. Αυτό που ξεχωρίζει το Clone Alpha είναι η βιομιμητική αρχιτεκτονική του. Αντί να χρησιμοποιεί παραδοσιακά εξαρτήματα ρομποτικής, η Clone Robotics έχει αναπτύξει συνθετικές εκδόσεις ανθρώπινων οργάνων. Επιπλέον, το ρομπότ διαθέτει τεχνητούς μύες, που ονομάζονται myofibers, και συστέλλονται χρησιμοποιώντας πίεση νερού. Οι περισσότερες ανταγωνιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν άκαμπτους actuators και κινητήρες. Ο σκελετός του Clone Alpha αποτελείται από 206 εξαρτήματα, που μοιάζουν με οστά, και υπάρχει ένα υδραυλικό, αγκιακό σύστημα που τροφοδοτείται από μια συμπαγή αντλία 500 βατ. Το σκελετικό σύστημα του ρομπότ αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη ανατομία, με αρθρώσεις με τεχνητούς συνδέσμους και μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Η προσέγγιση της Clone είναι διαφορετική από τη συμβατική ρομποτική. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει κάποια μικρά ρομπότ με αυτή την τεχνολογία, αλλά είναι η πρώτη φορά που γίνεται πλήρης ενσωμάτωση αυτών των συστημάτων σε ένα λειτουργικό ανθρωποειδές ρομπότ. Το ρομπότ περιλαμβάνει 4 κάμερες και χρησιμοποιεί το CyberNet, το Visual Motor Foundation Model της εταιρείας. Οι ιδρυτές της εταιρείας πιστεύουν ότι το ανθρωποειδές ρομπότ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για καθημερινές εργασίες σε σπίτια και χώρους εργασίας. Προς το παρόν, η εστίαση είναι στην παράδοση των πρώτων μονάδων παραγωγής. Συνολικά, η δημιουργία ενός ανθρωποειδούς ρομπότ με συνθετικά όργανα και τεχνητούς μύες σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στον τομέα της ρομποτικής. Δείχνει πώς η τεχνολογία και η βιολογία μπορούν να συγχωνευθούν για να δημιουργήσουν πραγματικά αξιόλογες μηχανές, θολώνοντας τις γραμμές μεταξύ αυτού που θεωρείται άνθρωπος και μηχανή.